ούτε ποιοτικά. Δεν θα πω άλλα. Θα δώσω την ευκαιρία στους ομιλητές. Θα τους παρουσιάσω έναν έναν, να πω πρώτα τα ονόματά τους. Έχουμε κοντά μας τον Αλέξανδρο Μελίδη, τον Στέλιο Γαλούκα, τον Γιάννη Δήμα και τον Δημήτρη Γκούσκο. Και χωρίς να με περιγορήσω άλλο, θα δώσω το λόγο στον κύριο Μελίδη, ο οποίος είναι πολιτικός επιστήμονας και επιστημονικός συνεργάτης της Διεθνούς Διαβάνειας Ελλάδος. Θα συμπληρώσω σε αυτό κάτι το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό, ότι του κύριου Μελίδη ήταν καθοριστική συμβολή στο να δημιουργηθεί η διάβια στην Ελλάδα, και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Και φυσικά πιστεύω ότι θα είναι μια ευκαιρία να μας μιλήσει κιόλας για το Integrity Watch, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα που έφτιαξε η Διεθνή Διαφάνεια με σκοπό ακριβώς τα κλειστά και μη ποιοτικά δεδομένα των πόθεν έσχες να ανοίξουν και να γίνουν ποιοτικά. Κύριε Μελίδη, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λεοντόπουλε. Καλημέρα σε όλες και όλους που μας παρακολουθούν. Θα σας μιλήσω για την ανάγκη των ποιοτικών ανοιχτών δεδομένων, για το ρόλο των ποιοτικών ανοιχτών δεδομένων στην πολιτική ακεραιότητα. Οι πολιτικοί εκλέγονται ή διορίζονται σε θέσεις ευθύνης για να εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Αυτός είναι ο ορισμός της πολιτικής ακεραιότητας. Είναι δηλαδή η άσκηση της εξουσίας με συνέπεια για το κοινό καλό. Η πολιτική ακεραιότητα διακυβεύεται, κινδυνεύει από το αντίθετό της, από την πολιτική διαφθορά. Ας σκεφτούμε κάποια ερωτήματα για το πώς μπορούμε να καταλάβουμε σε μια χώρα σε τι βαθμό έχουμε πολιτική ακεραιότητα. Είναι η τοποθέτηση των προσώπων σε θέσεις ευθύνης ανεξάρτητη από την υπερβολική επιρροή κατεστημένων συμφερόντων? Όσοι έχουν εξουσία δίνουν σε όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη διαμόρφωση αποφάσεων ισότιμη, ανοιχτή και ουσιαστική πρόσβαση? Οι αποφάσεις που λαμβάνονται υποβάλλονται σε επαρκή δημόσιο και θεσμικό έλεγχο? Για να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα, χρειαζόμαστε δεδομένα, χρειαζόμαστε αξιόπιστα δεδομένα για την πολιτική ακεραιότητα. Στο πλαίσιο του προγράμματος Integrity Watch, στο οποίο συμμετέχει η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδας με το συντονισμό της Γραμματείας της Διεθνούς Διαφάνειας στο Βερολίνο και του Γραφείου της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με 6 ακόμα χώρες, με την Ολλανδία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Σλοβενία, τη Λετωνία και τη Λιθουανία, προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε, καθένα στη χώρα του, τις πηγές ανοιχτών δεδομένων σχετικά με την πολιτική ακεραιότητα. Σε σχέση με το ζήτημα του lobbying, που αποτελεί το επόμενο ζήτημα στην σημερινή μας ατζέντα, όπως γνωρίζετε, είναι μια δραστηριότητα άσκησης παρασκηνιακής πίεσης από οργανωμένα συμφέροντα για τον επηρεασμό των αποφάσεων και της νομοθεσίας. Είναι μια δραστηριότητα η οποία συμβαίνει, σημαίνει όμως το παρασκήνιο χωρίς κανόνες στη δική μας χώρα. Δεν υπάρχει ακόμα ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο να το ρυθμίζει. Επομένως, δεν υπάρχουν και δεδομένα. Με το ζήτημα της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων, υπάρχουν δεδομένα και υπάρχει και επαρκές θεσμικό πλαίσιο. Όμως, τα δεδομένα τα οποία δημοσιεύονται είναι σκαναρισμένες εικόνες με τους προϋπολογισμούς, τους απολογισμούς και τους ισολογισμούς των κομμάτων, καθώς επίσης και με τις δωρεές που λαμβάνουν από ένα ποσό και πάνω από φυσικά και νομικά πρόσωπα. Δεν θέλω να μπω στην τεχνική κουβέντα, αλλά θα μείνω στο ότι προκειμένου να μετατραπούν οι σκαναρισμένες εικόνες με ειδικό λογισμικό σε επεξεργάσιμη μορφή, χρειάζεται χρόνος και, αρκετός έλεγχος. Ακόμα ένας λόγος για τον οποίο δεν επιλέξαμε να ασχοληθούμε σε αυτή τη φάση με τη χρηματοδότηση των κομμάτων είναι η έλλειψη λεπτομεριακού βάθους σε αυτά τα δεδομένα, ιδίως ως προς το σκέλος των δαπανών των κομμάτων. Και φτάνουμε στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, τα λεγόμενα πόθεν έσχες των βουλευτών μας. Εδώ η κατάσταση είναι σαφώς πολύ καλύτερη, γιατί ευτυχώς υπάρχει η εφαρμογή, η ηλεκτρονική εφαρμογή pothen.gov.gr της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, όπου η δήλωση των πόθεν έσχες γίνεται ηλεκτρονικά από τους βουλευτές. Η στόχη του προγράμματος Integrity Watch είναι να προβάλλουμε σε όλους πόσο σημαντικό είναι να έχουμε ποιοτικά ανοιχτά δεδομένα για την πρόληψη της διαφθοράς και για να ισχύσουμε την πολιτική ακεραιότητα. Θέλουμε να βοηθήσουμε με πολύ γόνιμο τρόπο στο να κατανοήσουμε όλοι μας ποιες είναι οι αδυναμίες του υφιστάμενου συστήματος υποβολής και κυρίως ελέγχου των πόθεν έσχες, γιατί έτσι
επιτυγχάνει τη λογοδοσία. Και τέλος, θέλουμε να προχωρήσουμε μαζί με τα όργανα επιβολής του νόμου, θεσμικά, στην συνδημιουργία άμεσα εφαρμόσιμων προτάσεων που να βελτιώσουν την ικανότητα της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής να μπορεί να παρακολουθεί, να ελέγχει, να επιβάλλει κυρώσεις και όπου χρειάζεται κιόλας, γιατί να μην το πούμε και αυτό, να επιβραβεύει. Εδώ βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο δημοσιεύονται σήμερα τα πόθεν έσχες στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής. Δημοσιεύονται σε μορφή PDF. Εδώ βλέπουμε ένα δείγμα των πόθεν έσχες. Πιστέψτε με, δεν θα ήθελα καθόλου να είμαι στη θέση των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και να έχω στα χέρια μου 300 PDF, τα οποία είναι αρκετά πολυσέλιδα, με αριθμούς, με κατηγορίες και να πρέπει να βγάλω κάποιο συμπέρασμα. Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει στην ρηχή κάλυψη του ζητήματος των πόθεν έσχες στα μέσα ενημέρωσης. Γνωρίζουμε ότι όλοι ότι την επόμενη μέρα που δημοσιεύονται τα πόθεν έσχες, η κάλυψη στα μέσα ενημέρωσης είναι σαν τη μέρα της μαρμότας, όσοι έχουν δει τη συγκεκριμένη ταινία. Γίνονται αναφορές στο ποιοι έχουν, ποιοι δεν έχουν. Και αυτό τη στιγμή που σε αυτό το δημοσίευμα που έχω επιλέξει εδώ αναφέρεται ότι ο έλεγχος είναι σε εξέλιξη. Ο έλεγχος των πόθεν έσχες από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής. Δηλαδή δίνονται στη δημοσιότητα, γιατί ήταν και μνημονιακή υποχρέωση της χώρας να δίνονται, αλλά χωρίς να έχουν ελεγχθεί ακόμα. Αυτό οδηγεί δυστυχώς σε μια αδυναμία ελέγχου. Εδώ είμαστε στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής. Και παρά το γεγονός ότι δημοσιεύονται πόθεν για τουλάχιστον τα τελευταία 5 χρόνια, ακόμα δεν έχουμε δει ένα πόρισμα ελέγχου των πόθεν. Στο έργο Integrity Watch ακολουθήσαμε μια διαφορετική προσέγγιση. Πήραμε τα PDF και με ένα πρόγραμμα τα μετατρέψαμε εμείς σε ανοιχτά δεδομένα, συγκεκριμένα σε μορφή JSON, έτσι ώστε να μπορούμε να δείξουμε κάποια διαδραστικά γραφήματα. Βλέπουμε λοιπόν εδώ διαδραστικά γραφήματα τα οποία μετατρέψαμε στην διεθνή διαφάνεια με το Integrity Watch για τα έσοδα. Ένα μέλος λοιπόν της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής, αντί να είναι με 300 PDF, μπορεί με ένα κλικ στο καθόλου εισόδημα να δει αμέσως διαδραστικά ποιοι βουλευτές δεν έχουν δηλώσει καθόλου εισόδημα και από ποια κόμματα. Επαναφέροντας, βλέπουμε κάτω αριστερά ότι 300 βουλευτές έχουν δηλώσει συνολικά 16.684.241 ευρώ. Δεξιά βλέπουμε μια κατανομή των top 10 των υψηλότερων εσόδων. Με ένα κλικ επίσης μπορεί να δει ποιοι βουλευτές από ποια κόμματα έχουν δηλώσει περισσότερες από 100.000 ευρώ. Αντίστοιχα, για τις επενδύσεις και για τις καταθέσεις, είναι διαδραστικά τα γραφήματα, που σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να κάνει σύγκριση και μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και Κινήματος Αλλαγής. Δηλαδή την κατανομή των επενδυτικών τους προϊόντων, την αξία των τραπεζικών τους καταθέσεων. Επαναφέροντας, μπορεί να δει κάποιος ποιοι βουλευτές και από ποια κόμματα έχουν τις περισσότερες καταθέσεις. Ακίνητα, μπορεί αμέσως να δει ποιοι βουλευτές και από ποια κόμματα δεν έχουν καθόλου ακίνητα. Κάναμε και στατιστική ανάλυση, που για να την κάνουμε, μετατρέψαμε τα PDF σε CSV. Εδώ λοιπόν παρατηρήσαμε ότι οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας εμφανίζονται να δηλώνουν έσοδα από την κοινοβουλευτική τους δραστηριότητα, τα οποία είναι κατά μέσο και διάμεσο όρο διπλάσια από ό,τι των υπολείπων κομμάτων. Επειδή καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό είναι απίθανο να συμβαίνει στην πραγματικότητα, η Βουλή δηλαδή να μισθοδοτεί διαφορετικά τους βουλευτές διαφορετικών κομμάτων, καταλήξαμε στο συμπέρασμα, στο κεντρικό συμπέρασμα της έκθεσης του Integrity Watch, ότι υπάρχει ανομοιομορφία στην υποβολή των δηλώσεων. Οι βουλευτές θα δηλώνουν τα έσοδά τους με διαφορετικούς τρόπους. Οι βουλευτές του ΚΚΕ δηλώνουν ένα συνολικό άθροισμα στη μεγάλη κατηγορία. Είναι υποχρεωμένοι, όπως γράφουν οι ίδιοι στα σχόλια, στα πεδία της φόρμας πόθεν, από το κόμμα τους, από το καταστατικό του κόμματός τους, να επιστρέφουν σε αυτό το σύνολο των εσόδων που προέρχονται από την ιδιότητά τους. Αρκετοί, 169 βουλευτές από άλλα κόμματα, δηλώνουν σημαντικά ποσά στην κατηγορία της άλλης περίπτωσης. Μόνο 21 από αυτούς σημειώνουν την προέλευση, από αυτούς τους 169. Είναι προφανές ότι ο τρόπος υποβολής του πόθεν έσχες πάσχει. Προσοχή, δεν αναφέρομαι στην εφαρμογή του πόθεν έσχες, αλλά στην διαδικασία, στον τρόπο υποβολής. Φτάνουμε στις προτάσεις.
Χάρηκα πάρα πολύ όταν άκουσα τον κύριο Μπούρα, αλλά και τον κύριο Αναγνωστόπουλο, να επιβεβαιώνουν αυτό που περιμέναμε σήμερα να ακούσουμε, ότι προσερχόμαστε όλοι με πολύ γόνιμη και θετική διάθεση για να συνεργαστούμε, να φτάσουμε μαζί σε κοινές λύσεις. Υπάρχουν πολλές κοινές δράσεις που μπορούμε να κάνουμε η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδας με τη Βουλή και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριών και Συστημάτων. Ένα παράδειγμα θα ήταν ένα hackathon ανοιχτών δεδομένων για την πολιτική ακεραιότητα, όπου να καλέσουμε και ειδικούς, ερευνητές, αναλυτές δεδομένων, στελέχη τα οποία κάνουν αποτίμηση ρίσκου και κινδύνων διαφθοράς και να βγάλουμε μαζί κάποια συμπεράσματα. Είναι κρίσιμο να συνδέσουμε τα δεδομένα του πόθεν έσχες με άλλες βάσεις δεδομένων. Για παράδειγμα, με τις δημόσιες συμβάσεις. Με κλειδί το αφημί θα μπορούσαμε να δούμε ποιοι βουλευτές που έχουν συμφέροντα σε κάποιες εταιρείες, αν αυτές οι εταιρείες έχουν μια συχνότητα ανάληψης δημοσίων έργων. Και φυσικά με το Μητρό των Πραγματικών Δικαιούχων, το οποίο το περιμένουμε και αυτό μετά τις παρατάσεις που έχει πάρει να δοθεί στη δημοσιότητα. Η φόρμα πόθεν μπορεί να ανασχεδιαστεί. Θα είναι για το κοινό καλό να ανασχεδιαστεί, έτσι ώστε να αντιστοιχεί στις προδιαγραφές και στις εισοδηματικές κατηγορίες των βουλευτών. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι μπορεί να γίνει και με οδικές οδηγίες που θα λαμβάνουν οι βουλευτές να θεραπεύσουν αυτό το πρόβλημα που εντοπίσαμε της ανομοιογενούς υποβολής των δηλώσεων. Τα δεδομένα, το λέει και ο νόμος, πρέπει να είναι ανοιχτά εξ ορισμού. Ναι, το ανθρώπινο μάτι διαβάζει τα PDF αμέσως, αλλά υπάρχουν και οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, όπως η Διεθνής Διαφάνεια, ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών, η Βουλή Watch και άλλες, οι οποίες θα ήθελαν να δίνονται τα δεδομένα και σε άλλες μορφές, όπως η JSON, η CSV και φυσικά και η προγραμματιστική διεπαφή, το API. Η επιθυμία μας είναι να καθίσουμε μαζί, να υποστηρίξουμε το έργο της Επιτροπής Ελέγχου, ώστε επιτέλους να δημοσιευθούν κάποια πορίσματα και έτσι να ενισχυθεί πραγματικά η λογοδοσία και να αποκατασταθεί η σχέση εμπιστοσύνης πολίτη με τους θεσμούς. Όλες αυτές οι προτάσεις μπορούν κάλλιστα να διατυπωθούν σε διεθνές επίπεδο στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση. Βαδίζουμε αισίως το 2021 και είναι έτος προετοιμασίας του επόμενου Εθνικού Σχεδίου 2022-2024. Μπορούμε λοιπόν όλοι μαζί να οριμάσουμε μαζί μια παρέμβαση, μια δέσμευση για την πολιτική ακεραιότητα στη χώρα. Θα είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για διεθνή δημοσιότητα επί της ουσίας για τη χώρα μας. Να δείξουμε ότι στην Ελλάδα οι φορείς της κοινωνίας πολιτών μαζί με τους θεσμικούς φορείς, με τη Βουλή, με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων συνεργάζονται και καινοτομούν για το δημόσιο συμφέρον. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ και προσμένω τη συνέχεια της συζήτησης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μελίδη. Έχω ξαναδεί το εργαλείο του Integrity Watch στην πλήρη λειτουργία του και το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό και καθόλου χαριτωμένο. Μάλλον είναι και χαριτωμένο, αλλά εκεί που βρίσκεται για μένα το πραγματικό διακύβευμα είναι αν από εκεί και πέρα αυτοί που πρέπει να το χρησιμοποιήσουν θα το χρησιμοποιήσουν. Και αναφέρομαι τόσο στη δημοσιογραφική κοινότητα, που για λόγους που δεν είναι τώρα του παρόντος να τις εξηγήσουμε, δείχνει μια έτσι διστακτικότητα στο να μπει πιο δυνατά στην έρευνα των δεδομένων της περιουσιακής κατάστασης και στις δηλώσεις, αλλά και στην ίδια την Επιτροπή. Έτσι. Επειδή είναι σαφές ότι ένα από τα προβλήματα είναι η απροθυμία, θα έλεγα εγώ με τη δική μου ευθύνη, της Επιτροπής να κάνει πραγματικό έλεγχο στα δεδομένα. Τουλάχιστον τώρα με το Integrity Watch δεν έχει πλέον τη δικαιολογία ότι τα δεδομένα δεν είναι ποιοτικά. Έτσι, γιατί έχουν πραγματικά αναβαθμιστεί πάρα πολύ η ποιότητά του.